Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο της εκπομπής Κρήτη σήμερα, γνωστό σε πολλούς πρόσωπο. Ωστόσο, θα έχουμε την ευκαιρία να τον γνωρίσουμε καλύτερα και εμείς εδώ, τον κύριο Σταμάτη Εμμανουήλ, χειρουργό ορθοπαιδικό. Κύριε Σταμάτη, καλώς ήρθατε στην Κρήτη και στην Κρήτη TV. Καλησπέρα, Λευτέρη, καλώς σας βρίσκω. Και βεβαίως θα κάνουμε μια συζήτηση η οποία θα απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους και τους τηλεθεατές της Κρήτης. Θα έχει να κάνει με την ορθοπαιδική, αλλά κυρίως με τα κάτω άκρα. Είναι η ειδίκευσή σας άλλωστε αυτή. Από πού να ξεκινήσω με βάση το βιογραφικό σας, η αλήθεια είναι. Χειρουργός ορθοπαιδικός με μακρά και πολυετή έτσι, πείρα και θητεία στα δύο μεγάλα στρατιωτικά νοσοκομεία της χώρας, στο 401 και στο Νίμιτς. Διδάκτορ της Σχολής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πέρασμα από την Αμερική για εξειδίκευση στα στις παθήσεις και στις κακώσεις των κάτω άκρων. Και πραγματικά αυτό που θέλω να σας ρωτήσω και το σκεφτόμουν εδώ και η ώρα, να ξεκινήσουμε από το μηδέν θέλω. Απλά, τι είναι η χειρουργική ποδιού? Τι κάνει δηλαδή ένας χειρουργός ποδιού? Πολύ και το διαφορετικό από τον απλό ορθοπαιδικό που γνωρίζουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω και εσένα Λευτέρη και το κανάλι σας για την ευκαιρία να ενημερώσουμε σωστά τους κατοίκους. Να σου κάνω μια μικρή διόρθωση. Δεν είμαι χειρουργός κάτω άκρων γενικά, δηλαδή δεν κάνω γόνατα ισχύα, κάνω μόνο πόδια. Όπου πόδι, γιατί ο κόσμος μπερδεύεται, δεν είναι και το γόνατο και το ισχύο, είναι μόνο το πόδι κάτω, η υποδοκνημική και το πέλμα, τα δάχτυλα, έτσι. Αυτά στο εξωτερικό είναι διακριτά τα κομμάτια. Δηλαδή πλέον στην Αμερική εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον 20-25 χρόνια, δεν υπάρχει γενικός ορθοπαιδικός. Υπάρχει ένας εξειδικευμένος χειρουργός. Άλλος κάνει χειρουργική ποδιού, άλλος κάνει χειρουργική αγκώνος, άλλος γόνατος κτλ. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, έχει ένα αποτέλεσμα να δίνεις το maximum. Αποκτάς μια σούπερ εξειδίκευση σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι, σε μεγάλα κέντρα αναφοράς, και αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζεις με μεγάλη γκάμα παθήσεων, με εξαιρετική άνεση και με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα για τους ασθενείς. Άρα, λοιπόν, η χειρουργική του ποδιού που κάνω εγώ είναι αυτό. Ασχολούμαι μόνο με το πόδι, από την ποδοκνημική και κάτω. Ποδοκνημική εννοούμε τη γάμπα δηλαδή. Όχι, πιο κάτω και από τη γάμπα. Αυτό που λέει κότσι λαϊκά ο κόσμος. Ο αστράγαλος είναι από τα οστά φαντάς του ποδιού. Τώρα, γιατί πολλοί ρωτάνε γιατί υπάρχει τόση εξειδίκευση. Α σου πω μόνο ότι ο Νταβίντσι είχε πει κάποτε ότι το πόδι είναι ένα αριστούργημα τέχνης και ένα θαύμα μηχανικής. Ένα πολύπλοκο εργαλείο το πόδι μας. Για να καταλάβεις επίσης πόσο σημαντικό είναι η Αμερικάνικη εταιρεία ποδιού, στο λογότυπο της γράφει στα ελληνικά ότι πόδα αύγω να βγει τα πάντα. Δηλαδή, σε ελεύθερη μετάθεση αυτός που μαντάρει τα πόδια, που μαντάρει τα πάντα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν. Έτσι πήγα, επέλεξα να πάω το 2001 στην Αμερική, έτσι να κάνω σοβαρή εκπαίδευση στο κομμάτι. Να καταλάβεις ότι ακόμα. Στην των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στο Maryland. Ήταν το μεγαλύτερο κέντρο της Ανατολικής Εκτής εκείνη την εποχή. Με τον Μάρκ Μάγκερσον, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα παγκοσμίως, από τους θεμελιωτές της μοντέρνας χειρουργικής ποδιού. Το πλεονέκτημα όταν πηγαίνεις σε ένα τέτοιο κέντρο, ότι έχεις exposure, δηλαδή εκτίθεσαι σε μια τεράστια γκάμα περιστατικών μέσα σε ένα χρόνο. Είναι πολύ συσσωρευμένη εμπειρία, έτσι, πολύ υψηλού επίπεδου εκπαίδευση. Να σκεφτείς ότι ακόμα και στην Ευρώπη τα κέντρα δεν υπάρχουν κέντρα με τόσο μεγάλο όγκο περιστατικών. Μόνο στην Αμερική θα βρει κανείς τέτοια πόδια. Άρα λοιπόν αυτό είναι το κομμάτι που κάνω. Χειρουργική ποδιού και ποδοκνημική. Μάλιστα. Εγώ θέλω να πάμε κατευθείαν στο ζουμί της υπόθεσης, γιατί γνωρίζω ότι πολλοί κόσμος από εδώ, από την Κρήτη, νέα παιδιά, ανήλικοι και ενήλικοι μεγάλης ηλικίας, σας επισκέπτονται, φεύγουν, παίρνουν το καράβι, παίρνουν το αεροπλάνο που λέμε από εδώ από την Κρήτη, έρχονται αποκλειστικά και μόνο να συναντήσουν έναν γιατρό με εξειδίκευση, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως. Και θέλω να δούμε λίγο τις παθήσεις. Τι γίνεται, ποιες είναι οι παθήσεις τις οποίες εξειδικεύεστε και τις οποίες ασχολείστε και έρχεται πολλοί κόσμος για να τις αντιμετωπίσει μια και έξω σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Οι παθήσεις ανήκουν σε μια μεγάλη γκάμα. Απλά για να σου δώσω να καταλάβεις, το πόδι έχει γύρω στα 25-26 διαφορετικά κόκαλα, 50-60 αρθρώσεις, δεν θυμάμαι πόσες είναι διαφορετικές. Περίπου το 1 τέταρτο του σωματικού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα έχει τένοντες που υποστηρίζουν τη δομή και τη λειτουργία του ποδιού. Σκέψτε ότι ένας απλός άνθρωπος κάνει 300.000 βήματα το μήνα. Έτσι, υπάρχει τρομερή μηχανική καταπώνηση στο πόδι, με αποτέλεσμα να υπάρχει παθολογία. Υπάρχει παθολογία σε αρθρώσεις, όπως οι αρθρίτες. Σίγουρα όλοι έχουν ακούσει ότι κάποιος συγγενής τους είχε αρθρίτιδα στο γόνατο, στο ισχύο και έβαλε μια τεχνητή άρθρωση. Στο πόδι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Επίσης, το πόδι, επειδή υφίστανται τεράστιες δυνάμεις, υπάρχουν παραμορφώσεις. Έχω φέρει υλικό να σας δείξω, και να καταλάβεις. Γενετικές παραμορφώσεις και κακώσεις. Υπάρχουν και γενετικές, ναι. Δηλαδή, ας πούμε, σου έχω φέρει υλικό να δούμε, ας πούμε, πολλές νευροπάθειες. Συγγενείς παθήσεις, στις οποίες υπάρχει μια νευρολογική δυσλειτουργία και παραμορφώνουν τα πόδια. Υπάρχει παθολογία λόγω εκφύλησης των τενόντων. Άμα θες, μπορούμε να τα πάμε λίγο-λίγο. Να ξεκινήσουμε, ας πούμε, από τις αρθρίτιδες. Αρθρίτιδα, για να καταλάβει ο λαός λαϊκά, είναι τι? Η φθορά του φυσιολογικού χόνδρου σε μια άρθρωση, η οποία φθείρεται. Οπότε αρχίζει να δημιουργεί πόνο και δυσλειτουργία. Οι πιο συχνές αρθρίτιδες που ξέρουν όλοι και είναι πιο εκτεθειμένοι από το περιβάλλον τους είναι στο γόνατο και στο ισχύο.
Υπάρχουν και στο πόδι αρθρίτες. Άμα θέλουν από το κοντρόλ, ας μας δείξουν μια φωτογραφία την πρώτη που σας έχω φέρει. Θα πάμε να ξεκινήσουμε, έχουμε πολύ υλικό, χαρακτηριστικά. Αυτή είναι λοιπόν η φωτογραφία ενός αριστερού ποδιού από πίσω, ενός ηλικιωμένου ανθρώπου, ο οποίος έχει αυτή τη βαρύτητα παραμόρφωση. Αυτή η βαρύτητα παραμόρφωση οφείλεται σε μια αρθρίτιδα, η οποία για χρόνο αφήνεται έτσι χωρίς αντιμετώπιση, γιατί όλοι τον φοβίζαν και του λέγανε ότι δεν υπάρχει καμία λύση. Και στην Ελλάδα έχουμε και αυτό το πρόβλημα. Επειδή υπάρχουν πολλοί γιατροί οι οποίοι δεν ξέρουν να αναγνωρίσουν αυτές τις παθήσεις ή δεν μπορούν να τις αντιμετωπίσουν, λένε στον άρρωστο αυτό το εμφατικό: δεν γίνεται τίποτα, έτσι θα ζήσεις. Αυτός λοιπόν έφτασε σε μια ηλικία 78 χρονών και μου ήρθε έτσι. Δηλαδή για να μπορέσει να περπατήσει. Εδώ ακριβώς τι έχει συμβεί, για ξαναπείτε μας λίγο. Έχει καταστραφεί εντελώς η υποδοκνημική του. Θα δεις και την ακτινογραφία μετά, την έχω φέρει Λευτέρη μου. Έχει καταστραφεί εντελώς η υποδοκνημική του και η παστραγαλική του. Είναι δύο σημαντικές αρθρώσεις. Αυτή που κάνει πάνω κάτω το πόδι και αυτή που το κάνει μέσα έξω. Με αποτέλεσμα το πόδι να έχει βγει εκτός ισορροπίας, το λίπος έχει φύγει. Και αυτό δηλαδή μπορεί να διορθωθεί μετά εφόρου ζωής και ο άνθρωπος να μπορεί να περπατάει. Όταν λέμε διόρθωση, έτσι, γιατί έχουμε και ένα άλλο θέμα με τους Έλληνες ασθενείς, έτσι το λέω καμιά φορά γελώντας. Ο Έλληνας ασθενής δεν θέλει τις άβολες αλήθειες, θέλει τα ευχάριστα ψέματα. Προς Θεού, δεν μπορείς ένα τέτοιο πόδι να το κάνεις φυσιολογικό όπως το έδωσε η μητέρα του, αλλά του δώσει ένα πολύ λειτουργικό πόδι. Αν θέλουν το κοντρόλ να μας δείξουν το μετά. Αυτή είναι η ακτινογραφία του. Όσο μπορεί και να μην είναι γιατρός να καταλάβει κανείς, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, ο αστράγαλός του έχει μπει μέσα στην κνήμη, έχει αποδιοργανωθεί και το χειρουργείο που του έκανα, αν μας βάλουν την επόμενη ακτινογραφία, είναι αυτή. Δηλαδή, είναι μια εκτεταμένη αρθρόδεση. Δηλαδή, ένωσα τα χαλασμένα κόκαλα μεταξύ τους, το οποίο ακούγεται λίγο φοβιστικό στον κόσμο, αλλά άμα δείτε την εικόνα την επόμενη. Δείτε πόσο ωραίο πόδι έχει. Αριστερά είναι το πριν, δεξιά είναι το μετά. Έχει ένα ίσιο πόδι, ο άνθρωπος είναι ανώδυνος εντελώς, μπορεί να περπατάει, δεν έχει το 100% της λειτουργικότητας όπως είχε ένας φυσιολογικός άνθρωπος, έχει το 80%. Μεγάλη διαφορά. Αριστερά ακριβώς. Βλέπουμε το πριν, δεξιά το μετά, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι ο άνθρωπος αυτός μπορεί δεν πλέον να πλέον. Πατήσει το πόδι ακριβώς. Του, δεν πονάει. Και είναι απόλυτα λειτουργικός. Αυτό θέλεις από αυτό τον άρρωστο. Θέλω να δούμε πολλές φωτογραφίες. Θέλουμε να δούμε έχει πολλά παραδείγματα. Από αρθρίτες. Να, ας μας βάλουν την επόμενη εικόνα. Εδώ είναι μια ακτινογραφία, αλλά έχω κάνει επίτηδες κόκκινες γραμμές για να καταλάβουν. Είναι δύο κόκκινες γραμμές που δημιουργούν ένα τόξο. Η μία κόκκινη γραμμή δείχνει τον άξονα του πίσω μέρος του ποδιού και η μπροστινή τον μπροστινό μέρος του ποδιού. Αυτά πρέπει να είναι μια ευθεία. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, η γυναίκα μάλλον συγκεκριμένα, αυτή μου είχε έρθει την ορεστιάδα και την είχα χειρουργήσει. Επί χρόνια σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα τη λέγανε ότι δεν γίνεται τίποτα για αυτό που έχει και ότι θα μείνει έτσι όπως είναι. Όπως βλέπεις, δεν έχει καθόλου καμάρα. Δηλαδή, το καταλαβαίνεις. Η μύτη των δύο γονιών είναι στο έδαφος. Είχε αφόρητο πόνο η γυναίκα. Αυτή τη έκανε μια αρθρώδηση ανακατασκευή. Αν μας θέλουν από το κοντρόλ να μας δείξουν το μετά, βλέπεις ότι έχει γίνει αυτό. Μια ευθεία το πόδι της. Μπράβο. Χρησιμοποιούμε ειδικά υλικά, ανακατασκευάζουμε το πόδι, ενώνουμε, να το πω έτσι λαϊκά, τις αρθρώσεις στη φυσιολογική του θέση, εξαφανίζει το πόνο και ο άνθρωπος γίνεται λειτουργικό. Αυτό είναι μια αρθρίτιδα, ας πούμε, του μέσου ποδός. Έτσι έχουμε πάρα πολλές αρθρίτιδες στο πόδι. Σου έφερα δύο παραδείγματα έτσι να καταλάβει λίγο ο κόσμος. Τι είναι η αρθρίτιδα και ότι αντιμετωπίζεται στο εγώ πόδι. Εγώ αυτό που σκέφτομαι βέβαια, κύριε Σταμάτη, είναι το γεγονός, όπως είπατε εσείς προηγουμένως, ότι πολλοί οι οποίοι φέρουν ενδεχομένως τέτοια παθολογία στο πόδι, σταματούν εκεί που τους βάζουν το stop κάποιοι ιατροί ενδεχομένως σε δημόσια νοσοκομεία. Αυτό που είπατε προηγουμένως. Και έχουν τα μάτια κλειστά, έχουν μπει οι δημόσιες παροπίδες που λέμε, και από εκεί και πέρα δεν αναζητούν κάτι το ιδανικότερο. Ναι. Αλλά υπάρχει λύση. Γι' αυτό τα λέμε σήμερα εδώ και τα συζητάμε. Το θέμα είναι ότι μην το βάζεις μόνο στα δημόσια νοσοκομεία. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και ακόμα χειρότερα στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Γιατί ο μέσος Έλληνας ιδιώτης γιατρός δεν θέλει να παραδεχτεί ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κάτι και θα το στείλει σε κάποιον άλλο ιδιώτη γιατρό. Σωστό. Μπορώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το 80% των ασθενών που χειρουργώ είναι παραπομπές από κρατικά νοσοκομεία. Προς τιμήν τους, οι συνάδελφοι των κρατικών νοσοκομείων τα παραπέμπουν. Οι ιδιώτες δεν τα παραπέμπουν. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το δούμε. Πάμε, σας παρακαλώ, να δούμε φωτογραφίες, γιατί ανταποκρίνονται στο να σου πω, αυτό είναι μια άλλη παθολογία. Αν δείτε την αριστερή εικόνα, τη μεμονωμένη, θα δείτε ότι το πόδι είναι λίγο κομμένο βέβαια στο παράθυρο, αποκλίνει προς τα έξω και δεν έχει καμάρα. Είναι η λεγόμενη λοιπόν πλατυποδία, κύριε Σταμάτη. Αυτό που είναι η πλατυποδία. Αλλά δεν είναι. Α, τώρα μας το δείχνουν σε πλήρη εικόνα. Άμα δεις λοιπόν το αριστερό του πόδι, δες ότι φαίνονται και το τέταρτο και το πέμπτο δάχτυλο. Αυτό το λέμε στη γλώσσα μας το σημείο των πολλών δακτύλων, γιατί περιστρέφεται το πόδι προς τα έξω. Θέμα γεωμετρίας θα είναι τα πάντα από ό,τι βλέπω. Μπράβο, ναι. Έτσι. Αυτό το πόδι έχει χάσει εντελώς τη μηχανική του στήριξη. Αυτό δεν είναι θέμα αρθρίτιδας. Έχει καταστραφεί και αυτό είναι σχετικά νέος άνθρωπος, 45 χρονών. Ένας βασικός τέρατος που λέγεται ο πίστης μνημείος, που είναι η δυσλειτουργία του, είναι το βασικό αίτιο της επίκτησης βελοσοπλατυποδίας. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ήταν αδιάγνωστος για δύο χρόνια, έμενε στην Αθήνα, στο κέντρο των γεγονότων, στον Ομφαλό, και ήρθε ρηφέραλ από το Γενικό Κρατικό Αθηνών. Αφού λοιπόν συζητάμε για νοσοκομείο, πήρε από ένα κρατικό νοσοκομείο. Δεξιά τον βλέπεις χειρουργημένο, βλέπεις ότι είναι εντελώς συμμετρικό πια το πόδι του. Έτσι, χρειάστηκε να γίνει, άμα μας δείξουν την επόμενη εικόνα,
μια ανακατασκευή μαστοτομία. Αυτό είναι το υλικό που έχει πίσω. Δηλαδή, μετατόπισα το πίσω μέρος του ποδιού και μετέφερα και έναν άλλον τέροντα να αποκαταστήσω το χαλασμένο και αυτός ο άρρωστος απέκτησε αυτό το πρόβλημα. Άρα λοιπόν η παραμόρφωση δεν είναι μόνο αυτή. Είδες ότι εδώ ήταν μια εκφύλιση. Αυτό και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ότι τελικά ποιοι είναι αυτοί οι τένοντες που παρουσιάζουν μια συγκεκριμένη πολλές παθολογίες. Ο πολύ συχνός είναι ο πίσω κνημαίος, όπως αυτός, ο οποίος ήταν τυχερός που αντιμετωπίστηκε νωρίς. Η επόμενη γυναίκα, να μας δείξουν την εικόνα. Αυτή γίνεται από την Πάτρα, λοιπόν, όπου βλέπει αριστερά το πόδι τη πόσο βαριά πλατυποδία έχει αναπτύξει. Σοβαρό πρόβλημα, εδώ. Ακριβώς. Εδώ δεν έχει αρθρίτιδα όπως η εικόνα που δείξαμε στο πρώτο περιστατικό. Αυτή είναι μια επίκτωση βλασιοπλατυποδία από βαριά ανεπάρκεια οπισθίου κνημαίου. Δεξιά βλέπει μια εικόνα, δεν μου αρέσει να εξοραίζω, να δείχνω πάντα μεγάλο follow-up εικόνα. Στου τρει μήνε βλέπει ότι ακόμα έχει πολυματικό είδημα το πόδι, είναι λίγο πρισμένο, αλλά είναι ίσιο. Και αυτή η γυναίκα είναι ανώδυνη. Αυτό λοιπόν στο πόδι έγινε ανακατασκευή με μια σύνθετη αρθρόδεση. Βάλτε μα την εικόνα έτσι απλά για την ιστορία μετά. Είναι η επόμενη που σας έχω βάλει. Είναι ένα σύνθετο χειρουργείο, έτσι πρέπει να ανακατασκευάσει το πόδι στο χώρο για να το ξαναφέρεις να γίνει ίσιο. Δεν είναι απλό. Αυτό λέγεται τριπλή αρθρόδεση. Είναι ένα πόδι το οποίο δίνει τη ζωή στον άρρωστο, που το έχω κάνει και σε 19χρονο παιδί. Τριπλή αρθρόδεση. Έτσι, γιατί πολλοί μου λένε, οι γιατροί μου έχουν πει ότι άμα κάνω αρθρόδεση θα περπατάω σαν ανάπηρος. Δεν καταλαβαίνει κανείς έναν άνθρωπο με τριπλή αρθρόδεση που έχει χειρουργηθεί. Κανείς. Έχω αυτό το παιδί που σου λέω, είναι από τον πύργο, ο Δημητράκης, ο Γιώνης, λέω και το όνομά του γιατί μου έχει δώσει να το λέω, και δουλεύει ψυχτικό στις καλοσχέσεις με τριπλή αρθρόδεση. Άρα λοιπόν μπορεί ο άρρωστος να αποκτήσει πολύ υψηλό επίπεδο λειτουργικότητα, αρκεί να γίνει το σωστό χειρουργείο από το σωστό άνθρωπο την κατάλληλη στιγμή. Μάλιστα. Έτσι. Τώρα, πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Να προχωρήσουμε έτσι, παρακάτω. Παθολογία ποδιών. Αυτό είναι ένα κοριτσάκι που είναι συντοπίτη σα. Είναι από εδώ από το Ηράκλειο. Από εδώ από την Κρήτη. Ήρθε, σα βρήκε στην είναι, Αθήνα λοιπόν. Είδα και έλυσε το βράδυ. Μπράβο, φάγαμε και μαζί. Αυτό το κοριτσάκι λοιπόν έχει μια πολυνευροπάθεια, έτσι λέγεται, μια συγγενή πάθηση γονιδιακή. Όπου δυσλειτουργούν τα νεύρα των κάτω άκρων και έχει αυτές τις παραμορφώσεις. Αυτή, αν τη δεις, έχει μια αδιόρατη ρεβοκυλοποδία, έτσι λέγεται. Δηλαδή έχει... να το πούμε απλά, έχει δυσκολία στο βάδι. Μπράβο, αν δεις, πατάει στο έξω χείλος της. Στο έξω χείλος δράσεις... του ποδιού, μπράβο. Λοιπόν, βαδίζει. Αυτή λοιπόν πονούσε πάρα πολύ στο έξω χείλος, ήταν αδιάγνωστη και έγινε παραπομπή σε μένα από το ΚΑΤ, να σου πω την ιστορία της. Από το διευθυντή της Πορτελικής Στήλης. Αυτή λοιπόν είχε κάνει πλέον κάταγμα στο πέμπτο μετατάρσιο του ποδίου, στο έξω χείλος, επειδή πατάει η λοξά και βλέπει ότι η παραμόρφωση δεν είναι πολύ μεγάλη. Είναι στο ξεκίνημα. Αν μας δείξουν την επόμενη εικόνα, τη χειρούργησα και τα δύο πόδια σε διάστημα 6 μηνών και τα δύο, όπου έγινε μια ολόκληρη ανακατασκευή με τερματοφορές. Και αν μας δείξουν και την επόμενη εικόνα, θα δείτε τα ποδαράκια της πλέον πατάνε προς τα έξω, βλεσά. Έτσι, αυτή πήρε τη ζωή της πίσω. Μάλιστα, έρθε μόνη της για το δεύτερο πόδι. Και πλέον δουλεύει σε φυσιοθεραπεύτρια εδώ, σε ένα μεγάλο φυσιοθεραπευτήριο εδώ στο Ηράκλειο. Δουλεύει full time όλη την ημέρα ορθοστασία έτσι χωρίς κανένα πρόβλημα. Και μετά χειρούργησα και τον αδερφό της. Αυτή η πάθηση, η οποία επίσης διαφεύγει, αυτή λέγεται sarcoma retooth. Απλά το λέω το όνομα γιατί πολλοί άρρωστοι το έχουν ακούσει και τους φαίνεται σαν εφιάλτης γιατί θεωρούν ότι δεν γίνεται τίποτα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη, έχει ένα μεγάλο σπέκτρο, ένα μεγάλο φάσμα παραμορφώσεων. Δηλαδή, μας δείξουν την επόμενη εικόνα. Ναι. Αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την ίδια πάθηση σε πιο μεγάλο βαθμό. Βλέπεις ότι αυτός πατάει πάρα πολύ έντονα στο έξω χείλος. Γιατί είναι εντελώς παράλυτοι οι τένοντες του. Αυτή προκαλεί παράλυση τένοντες και όλη αυτή η δυσμορφία προκαλεί την παράλυση. Αν δούμε την επόμενη εικόνα, έτσι απλά βάζω τις ακτινογραφίες, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι γίνονται μαγικά. Και έρχονται και με ρωτάνε γιατρέ, τα κάνετε ρομποτικά με λέζερ. Δεν υπάρχει ούτε ρομποτικό ούτε λέζερ. Είναι χειρουργική επανορθωτική. Βλέπετε εδώ έκανα διάφορες οστοτομίες, αρθροδές, μετέφερα τένοντες. Με αποτέλεσμα αυτός ο άνθρωπος, αν μας δείξουν την επόμενη εικόνα, τώρα στον έχω βάλει συγκριτικά και τα δύο πόδια. Αφήσαμε το δεξί για μετά. Έτσι, βλέπεις το αριστερό πως είναι καλά διορθωμένο και μπορείς πλέον να καταλάβεις τη διαφορά της τραγικής παραμόρφωσης. Φανταστώ ότι χειρουργήθηκε και στο δεξί. Ναι, το Σεπτέμβριο τον χειρουργήσα, οπότε δεν τον έχω τώρα πιο πρόσφατο follow-up. Το σημαντικό είναι ότι ένα παράλληλο πόδι που παραμορφώθηκε έτσι, αν θέλω να έχω φέρει ένα βίντεο με αυτόν τον άρρωστο, να το κοίταξε τον. Κοίταξε πόσο ανεξάρτητη κίνηση έχει, είναι σαν φυσιολογικό. Ο κόσμος που δεν έχει εμπειρία να καταλάβει, μόνο για τρεις ώστε να καταλάβουν την αρτιότητα που έχει αυτός ο άνθρωπος με σαρκώμα ρητού, θα ψάχνουν τα φορές του. Άρα λοιπόν και αυτά τα βαριά πόδια βελτιώνονται. Υπάρχουν και πιο βαριά. Ας πούμε το επόμενο. Αυτός που θα σου δείξω είναι από τον πύργο της Ηλίας. Έτσι, έφτασε σε ηλικία 54 χρονών, περπατούσε με αυτά τα δύο παραμορφωμένα πόδια, δεν μπορούσε να αφαιρέσει τίποτα σχεδόν από παπούτσι, γιατί ζούσε με το αυτό που του είχαν πει ότι δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ακριβώς. Θα ζήσεις έτσι για μια ζωή. Αυτό να σου πω μια ιστορία όταν τον χειρουργήσα. Ας μας δείξουν την ακτινογραφία για το μετά. Αυτό τα πόδια του γίνανε, του τα έκανα ένα κάθε πόδι κάθε χρόνο. Έτσι βλέπεις μια τέλεια διόρθωση. Πολύ βαριά χειρουργία επανορθωτικά. Βλέπεις εδώ τι έχει γίνει. Συνδύασε αρθροδές, οστοτομίες. Αλλά το σημαντικό είναι αυτός ο άνθρωπος που έχει λειτουργικότητα και με πήρε μια μέρα χαρούμενος πριν από κάνα δύο χρόνια. Μου λέει γιατρέ, ξαναφόρεσε χαγιονάρες μετά την ηλικία των 12 χρονών. Έτσι είναι πολύ σημαντικό. Αυτές όλες οι εικόνες, τα τελευταία περιστατικά ήταν αυτές οι πολυβόητες πολυνευροπάθειες. Κυκλοφορούν πάρα πολύ ανάμεσά μας, είναι αδιάγνωστες ή μένουν οι άρρωστοι με το μήνυμα ότι δεν γίνεται τίποτα. Έχουμε και τις παραλυτικές καταστάσεις που ακούμε και εντοπίζουμε καθημερινά, ναι, σε ανθρώπους. Επίσης ένα μεγάλο πρόβλημα, όπως το είπες. Παραλυτικές καταστάσεις. Δηλαδή,
Σου έχω φέρει επίσης εικόνες. Αν θέλουν, εδώ είναι βίντεο πια να βλέπετε, γιατί μόνο η εικόνα μιλάει εδώ. Αυτό, ας πούμε, είναι ένα, αυτό δεν είναι βίντεο, είναι εικόνα. Αυτό είναι ένα παιδί το οποίο είχε εγκεφαλική παράλυση. Είχε πάθει ένα εγκεφαλικό από τη Ρόδο και είχε αυτό το πόδι εκεί, το οποίο δεν είναι μια εύπλαστη παραμόρφωση, είναι εκεί το πόδι του, σε μόνιμη θέση. Δηλαδή είναι σαν επέκταση της κνήμης του, είναι σαν πτηνό, περπατούσε στη μύτη του ποδιού. Αν μας δείξετε την επόμενη εικόνα, αυτό το πόδι λοιπόν το βλέπεις, το κρατάω με το βάρος, το σηκώνω ψηλά το πόδι του και δεν ισιώνει. Αυτός δεν μπορούσε τίποτα να κάνει, έτσι. Ήταν μόνο στη μύτη του ποδιού, σαν πτηνό. Αυτό ήταν εκτεταμένο χειρουργείο, αν μας δείξουν την επόμενη εικόνα. Παρόμοιο χειρουργείο με ό,τι έκανα στο πρώτο που σου έδειξε σε μια αρθρίτιδα. Η λογική είναι η ίδια, απλά το χρησιμοποιούμε για διάφορες ενδείξεις. Μια εκτεταμένη αρθρόδεση και αυτό το παιδί, αν μας δείξετε την επόμενη εικόνα, έχει ένα ίσιο πόδι. Αυτή ήταν μια κτηνογραφία του πριν, για να καταλάβετε τη διαφορά. Ναι. Και μετά θα τον δείτε πλέον ότι έχει ένα ίσιο εδώ πόδι. Εδώ είναι. Και μπορεί και περπατάει μετά το χειρουργείο. Ακριβώς, έτσι. Ναι. Και μετά από πόσους μήνες, κύριε Σταμάτη, περίπου, γιατί ξέρουμε ότι χρειάζεται ένα διάστημα. Χρειάζεται. Έτσι. Ναι, έτσι, είναι αυτό που λέμε. Να ξαναέρθω σε αυτό που σου έλεγα πριν. Εδώ στη δικιά μου τη δουλειά και σε πολλούς αρρώστους δεν τους αρέσει. Δεν υπάρχουν τα βολικά ψέματα. Είναι οι αλήθειες, οι πραγματικές αλήθειες. Είναι ένα χειρουργείο που έχει μακρά. Υπάρχουν αρρώστους που μου λένε, μα θα έχω τόσο μεγάλη περίοδο αποκατάσταση, 3, 4, 5 μήνες. Και τους λέω, εξαρτάται πώς θέλετε να μείνετε ανάπηροι στη ζωή σας. Είναι θέμα επιλογής. Σωστή παρατήρηση. Έτσι, δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι στην προηγούμενη κατάσταση δεν νομίζω ότι θα σκεφτεί ότι θα έχει 3-4 μήνες αποκατάσταση για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Έτσι. Α, και αυτός θα πέθανε εγκεφαλικό. Νέος άνθρωπος πέθανε εγκεφαλικό και από την υπερτονία έκανε αυτό. Γιατρέ, θα δούμε κι άλλες. Σου έχω κάτι βίντεο που θα δούμε. Εγώ τι θέλω να σας ρωτήσω τώρα. Σε ποιο σημείο περίπου, όταν γνωρίζει κάποιος ότι έχει αυτό το θέμα, την κάκωση ή την παθολογία στο πόδι, πότε θα πρέπει να επισκεφθεί τον ειδικό? Μπράβο. Ποιο είναι εκείνο το σημείο, όταν θα χειροτερέψει, ας πούμε, ή στην αρχή, πώς θα αντιληφθεί ότι είναι στην αρχή ένας πρόβλημα? Είναι εξαιρετική η ερώτησή σου, πραγματικά σε συγχαρώ, γιατί είναι πολύ δύσκολο το σημείο που θα πρέπει ο άρρωστος. Εγώ αυτό σαν βασική συμβουλή που έχω να δώσω στους αρρώστους είναι το εξής, στους ασθενείς, έτσι, σε οποιονδήποτε έχει πρόβλημα με το πόδι του. Αναζητήστε έναν ειδικό εάν δείτε ότι παίρνετε διφορούμενες γνώμες από τους γενικούς ορθοπαιδικούς. Δηλαδή, αν ένας λέει Α, άλλος λέει Β. Επίσης, δεν υπάρχει τίποτα. Έτσι. Αν ακούνε τέτοιου είδους απαντήσεις, δεν γίνεται τίποτα, όχι είναι Α, όχι είναι Β, τότε είναι καλά να αναζητήσουν έναν ειδικό. Επίσης, αν βλέπουν ότι παρά τις θεραπείες που λαμβάνουν από τους οποιουσδήποτε ορθοπαιδικούς είναι στο περιβάλλον τους, δεν βλέπουν αποτέλεσμα και συνεχίζει το πρόβλημά τους. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να μείνει ο άλλος ανάπηρος 3 χρόνια για να σκεφτεί Α, τώρα πρέπει να πάω να δω έναν ειδικό. Άμπρα. Όταν βλέπει ότι ένα πρόβλημα δεν βελτιώνεται, θα πρέπει να δει έναν ειδικό χωρίς βελτίωση. Ας πούμε τα παραλυτικά, να πούμε, ρώτησε για τα παραλυτικά. Αυτό είναι ένα βίντεο, αν μας δείξουν ένα βίντεο. Βέβαια. Αυτό είναι ένα παιδί το οποίο βλέπεις ότι αυτό είναι real time, ένα βίντεο μέσα στο χειρουργείο πριν κοιμηθεί, όπου αυτό είναι όλο και όλο που κάνει. Αυτός λοιπόν. Αυτή είναι η κίνηση που βλέπω όλο και όλο, μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή έτσι. Το μόνο που λειτουργεί είναι ο πίσος σημείος που τραβάει το πόδι προς τα μέσα. Ναι. Αυτός λοιπόν ήξερε ότι δεν γίνεται τίποτα. Έτσι του είχαν πει. Έτσι. Και είχα και συμπατριώτη σας που χειρουργήσα, που ήταν 10 χρόνια εδώ στο Ηράκλειο. Λοιπόν, αυτό είναι μετά το χειρουργείο που του μετέφεραν αντένοντα. Δες πόσο άρτια κίνηση έχει. Μετέφεραν αντένοντα που λειτουργούσε παραμορφωτικά, τον πήγα στο έξω χείλος. Έτσι. Αυτός, ας πούμε, είχε τραυματιστεί σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου στο γόνατο που τραυματίστηκε σοβαρά ένα νεύρο του. Αυτές οι παραλυτικές καταστάσεις μπορεί να δεις και σε άλλες. Να, ας πούμε, το επόμενο να μας δείξουν. Αυτή είναι μια κοπέλα, αυτή είναι γιατρίνα. Αυτή είναι γιατρίνα δερματολόγος και δουλεύει στο συγκρός. Από νευρολογικό νόσημα είχε μείνει παράλυτη. Βλέπεις, είχε ελάχιστη κίνηση. Με άντρα ορθοπαιδικό και επί 3 χρόνια ζούσε έτσι. Γιατί στο ΚΑΤ της είπαν ότι δεν γίνεται τίποτα. Υπάρχουν και τα κακά στα δημόσια. Μπράβο σας, κύριε Σταμάτη. Μπράβο σας. Αυτό είναι ένα παιδί, ας πούμε, διαμέρισμα. Όχι, Λευτέρη μου, δεν είναι θέμα να πεις μπράβο. Απλά θέλω να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος ότι αν το ψάξει υπάρχουν λύσεις. Αυτό είναι ένα παιδί που, ας πούμε, από σύνδρομο διαμερίσματος, φαίνονται οι ουλές του, είχαν νεκρωθεί όλοι οι μύες που σηκώνουν το πόδι προς τα πάνω. Του μετέφεραν αντένοντα λειτουργικό και βλέπεις μέσα στην ουλή, που ήταν και επικίνδυνο, ξαναλειτουργεί το πόδι του και δεν γκρέμεται. Μπορεί να κάνει και άλλου είδους κινήσεις πλέον πάνω κάτω. Ενώ πριν ήταν λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Αυτός είχε μια ατυχία, ατύχησε, τώρα τον βλέπεις, ισορρόπησε το πόδι του. Υπάρχουν και πιο τραγικά γεγονότα. Ας πούμε το επόμενο. Αυτό είναι ένα νέο παιδί που του κόψαν κατά λάθος σε ιδιωτικό νοσοκομείο σε μια μικροεπέμβαση στο γόνατο το περονέο του. Βλέπεις ότι το πόδι γκρέμεται. Ναι. Όχι, δεν το λέω με κακή. Αυτά μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν λες τον άρρωστο ότι δεν γίνεται τίποτα. Αυτό ήταν ένα νέο παιδί, 1,98 ύψος, είναι σχεδόν 2 μέτρα και είχε αυτό το ανάπηρο πόδι όταν ήρθε. Μου έδωσε την άδεια να δείξω και το πρόσωπό του στο τέτοιο, έτσι, γιατί επικοινώνησα μαζί του. Αν θέλετε, να μας βάλετε το επόμενο βίντεο. Μετά την τένομεταφορά, μπορεί τρέχει στο διάδρομο. Άλλη ζωή, αλλάζει η ζωή. Αλλάζει το ζωή σου. Ή επίσης, αν μας δείξουν το επόμενο βίντεο, μπορεί και κάνει πράγματα στο μπάσκετ που ήταν η μεγάλη του αγάπη, δηλαδή να περνάει την μπάλα μέσα από τα πόδια του, να χοροπηδάει στις φτέρνες του κτλ. Είδες δηλαδή ότι υπάρχουν πολλά πράγματα να προσφέρει σε έναν άρρωστο, αρκεί να θέλει να το κάνει, έτσι, να μπει στη διαδικασία. Μάλιστα. Γιατί δεν είναι πάντα εύκολο.
Να βάλουμε μία ανατελεία, να πάμε σε μία σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και να επιστρέψουμε με πολύ υλικό που έχουμε για να παραδειγματιστεί και ο κόσμος και να αντιληφθεί ότι ενδεχομένως μία πάθηση που έχει μπορεί να αλλάξει. Okay. Η ζωή του προς το καλύτερο. Πάμε και επιστρέφουμε.